Πώς είσαι? Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την προσφορά σας να υποστηρίξετε την ανακαίνιση αυτού του αναξιοποίητου Ολυμπιακού ακινήτου και να το μετατρέψετε σε ένα κτίριο κόσμιο μας, στο οποίο θα στεγαστεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαδιακή. Γλιτώνει από το ελληνικό δημόσιο κοντά στις 500.000 ευρώ. Γλιτώνουμε 500.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο σε ενίκεια. Το σημαντικότερο είναι ότι μια απολύτως κρίσιμη κρατική δομή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τόσο σημαντική καθώς η χώρα ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, αποκτά μια μόνιμη στέγη σε ένα κτίριο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το οποίο από ό,τι έχω δει θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό κόσμημα και χαίρομαι μάλιστα που θα υπάρχει και μια αίθουσα στο όνομα του Αλέξανδρου Ωνάση, που νομίζω ότι σημαδιακά έχει πολύ μεγάλη αξία. Οπότε ευχαριστούμε για ακόμα μια σημαντική δωρεά το Ίδρυμα και προσβλέπουμε στην γρήγορη ολοκλήρωση του project. Εσείς εξάλλου έχετε μεγάλη εμπειρία να τα διαχειρίζεστε αυτά, ώστε εντός του 2021 να μπορέσουμε να κάνουμε τα εγκαίνια και να μετακατασταθεί όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας στο νέο του σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω το Ίδρυμα Ωνάση, όπως μας γνωρίζετε από παλιά, στηρίζει την κοινοτομία, την έρευνα και τη ρήξη με το παρελθόν. Το έχουμε κάνει σε πάρα πολλά πράγματα. Οι υποτροφίες μας πλέον έχουν ως νέα πρόσθετα χαρακτηριστικά, πέρα από την αριστεία, την κοινοτομία και τη ρήξη με το παρελθόν. Το Ωνάσιο Καρδιοφυγικό Κέντρο το Ωνάσιο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο πιστεύουμε ότι θα γίνουν το πρώτο ψηφιακό νοσοκομείο στη χώρα μας. Έχουμε μια άλλη πρωτοβουλία, την οποία έχουμε συζητήσει μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, και με το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία ψηφιακών σχολείων. Χτες εγκαινιάσαμε στη Νέα Υόρκη ένα καινούριο πρόγραμμα με το New Museum. Ναι, το είδα. Το είδατε. Το οποίο είναι εξαιρετική πρωτοβουλία, όπου Αθήνα και Νέα Υόρκη θα συνδυαστούν στον τομέα του extended reality, της επαυξημένης πραγματικότητας και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Επομένως, στον ορίζοντα του 2021, πλέον σαν χώρα οραματιζόμαστε, πιστεύω και είναι και δικό σας όραμα, οραματιζόμαστε το μέλλον. Ναι. Κοιτάμε το μέλλον. Ναι. Και επειδή έχετε, μιας και μιλάτε για μουσεία και επειδή έχετε ένα έντονο ενδιαφέρον για το πώς η τεχνολογία αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς, το γνωρίζετε εξάλλου, του εμβληματικού έργου το οποίο δομολογούμε, που είναι η πλήρης αναμόρφωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο μας επιβάλλει να σκεφτούμε με όρους μέλλοντος για το πώς θα αναδείξουμε με έναν τελείως διαφορετικό βιωματικό τρόπο και χρησιμοποιώντας τεχνολογία τη μοναδική πολιτιστική μας κληρονομιά. Οπότε και εκεί θα σας θέλουμε αργούς και το λέω αυτό γιατί έχετε εμπειρία μεγάλη στα ζητήματα αυτά και το έργο αυτό θα αποτελέσει ένα έργο απολύτως εμβληματικό για τη χώρα, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία για μια ουσιαστική παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας, μιας και γνωρίζω και τα συνολικά σας ενδιαφέροντα για την υποστήριξη και του Δήμου της Αθήνας με παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, για τις οποίες αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθώ.